Καλημέρα φίλε και φίλοι από το teachme.gr. Είμαι εγώ ο Βαγγέλης Βλασόπουλος και είμαι ο δικός σας άνθρωπος σε όλα, μα όλα όμως, τα δημιουργικά προγράμματα. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε ένα photo manipulation με χρήση θραυσμάτων τα οποία θα δημιουργήσουμε εμείς μέσα από κάποιο 3D πρόγραμμα. Οπότε θα μπορέσουμε να κάνουμε το Mad Max Edition, το photo manipulation που θα δούμε την Κυριακή στο Flash Masterclass 3 με θέμα το Rebrand. Θα μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε το συγκεκριμένο project πολύ πιο ρεαλιστικό για να μπορέσουμε να παντρέψουμε την εικόνα φυσικά την οποία θα την βγάλουμε μέσα από στούντιο, το αυτοκίνητο δηλαδή με τα κορίτσια. Θα να την δέσουμε μαζί με το εξωτερικό περιβάλλον και φυσικά με χρήση τραυσμάτων να την κάνουμε πολύ πιο δεμένη. Οπότε Δημιουργώντα πολυεπίπεδα στοιχεία μέσα στο manipulation, μπορούμε να παντρέψουμε καλύτερα το σουντιακό με το εικονικό και να το, πετύχουμε, να το κάνουμε ακόμα πιο επιτυχημένο, α πούμε. Έτσι. Αυτό θα προσπαθήσω να πετύχω. Οπότε χρειάζομαι θράψματα τα οποία φυσικά θα δημιουργήσω μέσα από το Maxon Cinema 4D. Αλλά α μιλήσουμε λίγο για το Masterclass 3 το οποίο έρχεται την Κυριακή σε λίγε μόνο μέρε και φυσικά πρόκειται για ένα online σεμινάριο ή αλλιώ webinar το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε όλοι, να μάθετε εξαιρετικά πράγματα και να δείτε από κοντά πώ γίνεται μια επαγγελματική φωτογράφηση, όχι μόνο για το Mad Max που θα δούμε φυσικά εδώ κάτω, θα δούμε, βλέπετε, κάποια στοιχεία μέσα εδώ, αλλά και για μόδα, να πάρετε πληροφορίε, θεωρία και φυσικά να μάθετε τον εξαιρετικό φωτισμό Rebrand χωρί καμία δυσκολία στα ελληνικά και φυσικά στη συνέχεια να κατεβάσετε και το σεμινάριο στον υπολογιστή σα. Όλα αυτά με 29,99 για όποιον προλάβει μέχρι την Κυριακή, μάλλον μέχρι το Σάββατο, γιατί θα κλείσουν μετά οι συμμετοχέ. Οπότε, αν θέλετε, μπαίνετε μέσα, διαβάζετε τι θα δείτε, και φυσικά έχοντα ήδη εικόνε από τα δύο προηγούμενα master classes καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και ότι θα δούμε εξαιρετικά πράγματα. Αυτή τη φορά θα έχουμε δύο μοντέλα και μία βραβευμένη, πολύ βραβευμένη φυσικά και αναγνωρισμένη παγκοσμίω make-up artist. Οπότε, παιδιά. Μην το χάσετε, πραγματικά θα χάσετε. Θα δούμε λοιπόν μερικά πράγματα στην επεξεργασία τα οποία θα σα δείξω φυσικά εγώ και ένα από αυτά θα είναι, βασικά θα το δούμε τώρα αυτό, πώ θα μπορούσαμε να πετύχουμε τα θράψματα με τη βοήθεια του Maxon Cinema 4D. Φυσικά θα μπορούσαμε να ψάξουμε για θράψματα στο διαδίκτυο, αλλά πιστέψτε με, το έψαξα, δεν βρήκα τίποτα που να με ικανοποιεί και είπα, γιατί να με το κάνω μόνο μου, ρε παιδιά, πάρα πολύ απλό είναι και φυσικά θα το πετύχουμε τώρα. Οπότε γυρίζω στο Cinema 4D, Βεβαίω, αν δεν ξέρετε το πρόγραμμα, μην ανησυχείτε, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι το πιο φιλικό 3D πρόγραμμα που υπάρχει και φυσικά είναι από τα πιο ισχυρά. Και βεβαίω, να πούμε και το προσόν του συνεργάζεται αρμονικά και άψογα και με τα προγράμματα τη Adobe. Οπότε. Θα πάω να δημιουργήσω ουσιαστικά μία, ένα σκηνικό εδώ μέσα. Θα πάω να βάλω καταρχάς ένα κύβο βλέπετε. Και θα πάω στη συνέχεια να σπάσω αυτόν τον κύβο, να δημιουργήσω λοιπόν το χαλίκι, τα θράψματα Και φυσικά για να μπορέσω να το κάνω αυτό, θα χρησιμοποιήσω ένα εξαιρετικό plugin, το οποίο είναι δωρεάν και λέγεται Θράψη. Ψάξτε λοιπόν για θραψι Cinema 4D. Να πούμε ότι είναι εξαιρετικό το plugin, αλλά δεν παίζει την τελευταία έκδοση του προγράμματο στην R20, και φυσικά το γράφει SOS Networking R20 Plus. Οπότε, αν έχετε παλαιότερη έκδοση, μπορείτε να το βάλετε κάλλιστα και να δουλέψετε. Φυσικά, θα σα δώσω το PNG αρχείο που θα δημιουργήσω σε αυτό το βίντεο. Γυρίζω πάλι πίσω, φυσικά έχω κάνει κατάσταση στο το και βεβαίως το έχω, έχω κλείσει το σίνεμα και το έχω ξανανοίξει. Και εδώ πέρα τώρα θα έρθουμε, θα το, αφού βεβαίως έχω δημιουργήσει το Cube, τον κύβο μας, θα πάμε έπειτα να επιλέξουμε το plugins, θα επιλέξουμε το Thrapsi Thrapsi βλέπετε πάρα πολύ απλά, και θα πάμε τώρα να ορίσουμε εμείς τα πόσα κομμάτια θέλουμε να διαλύσει τον κύβο το θράψι Plugin. Να πούμε ότι το μέγιστο σε κομμάτια είναι 5-12, οπότε θα βάλω και εγώ 5-12 και τίποτα άλλο θα πατήσουμε το break now. Απλά θα περιμένουμε τώρα να κομματιάσει τελείω τον κύβο το plugin. Συνήθω παίρνει μισό λεπτό, βέβαια αναλόγω στον υπολογιστή που έχετε, αλλά δεν θα αργήσει πάρα πολύ και βεβαίω μετά θα έχετε ένα Αντικείμενο το οποίο θα είναι κομμένο σε 512 κομμάτια. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε μετά με τα, με τα χαλίκια που θα δημιουργηθούν, να του δημιουργήσουμε άλλε ιδιότητε και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εν τέλει τα θράψματα τα οποία θα μα επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ένα φοβερό layer το οποίο θα δέσει αρμονικά τα δύο ξεχωριστά layer τη φωτογράφηση και φυσικά τη εικονική του εικονικού περιβάλλοντος της ερήμου. Οπότε είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Βλέπετε 96% και βουαλά. Voilà. 38 λεπτά, δευτερόλεπτα μάλλον, συγγνώμη, και είμαστε έτοιμοι. Το κλείνουμε, θα το ονομάσω αυτό βασικά χαλίκια. Ή καλύτερα θραύσματα. Ίσως είναι καλύτερο θραύσματα. Ωραία. Και θα πάμε στη συνέχεια. Βλέπετε ότι έχει πάρει ήδη και το tag, το Dynamics Body, το οποίο χρειάζεται. Και βέβαια τώρα, αν πατήσω το Play, θα δούμε κάτι ιδιαίτερο. Βασικά, θα βάλω λίγο παραπάνω frames. Εδώ θα βάλω 300 frames, για να βλέπουμε όλη την κίνηση που θα δημιουργείται. Ωραία. Θα πατήσουμε το Play, και βλέπετε τώρα πώ ο κύβο μου σπάει και πέφτει προ τα κάτω. Πάρα πολύ όμορφα. Βλέπετε τώρα, λοιπόν, ότι ο κύβο μα πέφτει προ τα κάτω. Οπότε έχει ουσιαστικά οντότητα. Δεν είναι απλά ένα σκυβάκος. Θα πάω λοιπόν να βάλω ένα πάτωμα, ένα floor μάλλον, καλύτερο, δηλαδή, όχι sky αυτή τη στιγμή. Μετά το sky, πάμε λοιπόν στο floor. Θα, το, θα ανεβάσω το θράψιμα τα λίγο ψηλότερα για να μπορέσει να γίνει η κίνηση που θέλουμε. Θα πατήσω το play. Φυσικά θα, θα διαπεράσει, βλέπετε ο κύβο το floor, γιατί ακόμα το floor δεν είναι ουσιαστικά δυναμικό. Οπότε θα πάμε στο πάτωμα. Βασικά το φέρω από κάτω να το βλέπουμε καλύτερα. Θα κάνω δεξί κλικ, θα πάμε στο simulation tags, θα επιλέξουμε το rigid body. Θα πατήσουμε το play και τώρα λογικά θα παραμείνει το κομμάτι. Βλέπετε πώ διατηρείται πάνω στο χαλί του πατώματο. Πάρα πολύ ωραία. Θα μπορούσα να παραμείνω και εδώ και να τελειώσουμε και να μπορέσω να πάρω αυτά τα θραύσματα, να τα εξάγω και να τα χρησιμοποιήσω για το project μου. Νομίζω θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή ιδέα και αυτή, αλλά θέλω να το κάνω λίγο ιδιαίτερο εγώ, έτσι. Πρώτα απ' όλα, θέλω να γίνεται η έκρηξη στον αέρα, αν θα μπορούσε, αν θα ήταν δυνατόν, έτσι. Οπότε να σκάσει το αντικείμενο προ τα. από εδώ να, φύγει, να υπάρχει μια εξώθηση των αντικειμένων στο σημείο αυτό, όχι να πέσουν κάτω και να προσγειωθούν πάνω στο πάτωμα έτσι. Οπότε θα το ανεβάσω λίγο ψηλότερο αυτό, ωραία, για να μπορέσω να κάνω αυτό που θέλω να πετύχω. Και θα πάμε τώρα να φέρουμε μέσα μία σφαίρα. Παίρνουμε λοιπόν τη σφαίρα, θα την μικρύνω λιγάκι. Βασικά θα την φέρω να μπει με στον κύβο. Βλέπετε περίπου πώ το πετύχαμε. Τέλεια. Θα την μικρύνω λιγάκι και φυσικά τώρα θα πατήσω το play. Βεβαίω δεν θα αλλάξει κάτι. Βλέπετε και αυτό γιατί η σφαίρα μου ακόμα όπως πριν το πάτωμα δεν είναι δυναμική οπότε δεν μπορεί να τη διαβάσει ο κομματιασμένος μου και φυσικά δυναμικός κύβος οπότε θα πάμε στην σφαίρα μας, θα την κάνουμε και αυτή δυναμική δεξί κλικ, θα πάμε στο simulation tags, θα επιλέξουμε το rigid body και τώρα θα πατήσουμε το play και βλέπετε τώρα ακριβώς πόσο πιο δυνατό είναι το κομμάτι μου γιατί η σφαίρα ουσιαστικά είναι α, δυναμική Τη διαβάζει ο κύβο μου και φυσικά και η σφαίρα έχει βαρύτητα πλέον. Οπότε, πέφτοντα η σφαίρα προ τα κάτω, όπω ακριβώ έπεφτε πριν από λίγο, ο κύβο δημιουργεί αυτό το σπάσιμο και αυτή την εξώθηση που ήθελα εγώ. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και είναι βεβαίω αυτό που ψάχνω, έτσι. Οπότε, φτάνουμε εδώ. Κοιτάξτε, πόσο πολύ μακριά είναι τα θράψματα τώρα. Πολύ πιο δυναμικό σε σχέση με πριν. Και φυσικά θα μπορούσα ενδεχομένω να βάλουμε και ένα κλόνερ. θα καταπάω στο MOGraph. Ένα λοιπόν κλονοποιητή. Να βάλουμε μέσα τη σφαίρα μα. Να δούμε λίγο αν θα μπορέσει να αντιδράσει πιο έντονα. Οπότε, πιο έντονα με τρει σφαίρε, δηλαδή με παραπάνω. Θα γυρίσουμε αυτό σε radial. Ωραία. Και θα το ξαναπαναλάβουμε. Πατάω το play. Βασικά θα φέρω αυτό πιο ψηλά να κάτσει τώρα. Έτσι. Και πάλι. Να δούμε αν θα αλλάξει αυτό το πραγματάκι. Βλέπετε ακριβώ. Τεράστια διαφορά σχέση με πριν. ακριβώ αυτό ψάχνω. Και φυσικά αυτό που ψάχνω επίση είναι να μην φαίνονται οι σφαιρίτσε. οπότε θα πάω να τι κρύψω τι σφαιρίτσε μου. Θα πάμε λοιπόν στο Sphere. Θα κάνουμε ένα κλικ εδώ. Βλέπετε το πράσινο φανάρι. Εδώ ακριβώ τώρα θα το κόψουμε από, το, από την προβολή στο Editor. Και εδώ ακριβώ με το κόκκινο φανάρι θα την κόψουμε και από το Render. Οπότε υπάρχει σφαίρα, δημιουργεί αυτό που θέλουμε, αλλά δεν εμφανίζεται πουθενά. Πατάμε το Play Μπούμ, ακριβώς, κοιτάξτε πόσο δυναμικό είναι αυτό τώρα, πραγματικά αυτό ψάχνω. Θραύσματα, χαλίκια παντού, όχι κοντά, έτσι, να έχουν φύγει αλλού και αλλού. Επόμενη κίνηση είναι να πάμε να βάλουμε ένα material πάνω στο, στην, στο cloner, στα θραύσματα, μάλλον στα θραύσματα, όχι στο cloner. Αυτό θα το ονομάσω σκάγια. Σκάγια λοιπόν που εξωθούν τον κύβο μου προς τα έξω. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να φτιάξουμε ένα material. Θα πάω να επιλέξω ένα material από τα, αυτά που έχουμε. Οπότε θα πάμε ίσω να βρούμε μερικά από αυτά που έχουμε εδώ μέσα. Uh, στο natural. Βλέπετε, βρίσκομαι στο broadcast, resources, materials, natural. Θα πάω να βρούμε ίσω κάτι το οποίο να μοιάζει με πέτρινο. Έτσι, ή τσιμέντο. Βλέπετε, concrete, bright, concrete, dark. Πάμε λοιπόν στο concrete, bright. Να δούμε πώ θα κάτσει. Το ρίχνουμε αυτό μέσα, στο θράσμα τα φυσικά πάνω. Boom. Και τώρα πλέον το αντικείμενο μου έχει και α, ένα ωραίο υλικό το οποίο θα δέσει καλύτερα με τη σκηνή μου. Επόμενη κίνηση είναι να κάνουμε αυτά τα θράσματα να είναι λίγο πιο σχετικά με την εικόνα που θα δέσουμε. Γυρίζω λίγο στο Photoshop. Φυσικά να παρατηρήσουμε την εικόνα θα δούμε ότι φυσικά έχω πάρα πολλές εικόνες να σας δώσω. Θα τις δούμε όλες αυτές στο Masterclass. Ας καταπάμε λίγο εδώ να δούμε την εικόνα, βλέπετε, πάρα πολύ ωραία. Οπότε αυτή ήταν η εικόνα. Θέλω να πετύχω μια αντίστοιχη εικόνα. Θα μπορούσα φυσικά να πάρω ακριβώ την ίδια εικόνα που έχω ολοκληρώσει εγώ, φυσικά χωρί τα μαζί με το αυτοκίνητο, αλλά δεν χρειάζεται. Πάμε λοιπόν τώρα να φέρουμε μέσα έναν. Από εδώ θα φέρουμε έναν ουρανό. Όποτε ερχόμαστε μέσα στο floor, θα φέρουμε το sky. Βλέπετε, και θα πάω να φτιάξω ένα material. Create new material. Θα το ονομάσουμε αν θέλουμε βεβαίω αυτό ω. Uh, έρημος Desert Road ή καλύτερα έτσι Desert μάλλον γιατί να το γράψουμε στα ελληνικά <laughs> πιο ωραία θα είναι Desert Road βλέπετε, super και θα πάμε έπειτα να πάμε στο Color να κάνουμε κλικ εδώ ακριβώς να φορτώσουμε την υφή μας ουσιαστικά θέλουμε ένα δρόμο ο οποίος θα μπορούσε να ήταν ο ίδιος θα μπορούσε να μην ήταν ο ίδιος όπως και να έχει λοιπόν απλά θέλουμε ένα δρόμο ο οποίος θα είναι σε έρημο και θα μας βολέψει λίγο χρωματικά για να μην το κάνουμε εμείς στη συνέχεια ιδιαίτερα. Κλικ στο Open, κλικ στο Yes, δεν μας πειράζει, βλέπετε πόσο ωραίο το παίρνει. Πάρα πολύ όμορφα και βλέπετε τώρα πώς θα ρίξουμε το material αυτό πάνω τώρα στο Sky. Και βλέπετε πώς ουσιαστικά έχει αποτυπωθεί ο ουρανός με το material. Φυσικά αν πατήσουμε το render δεν αλλάζει κάτι. Βλέπετε. Και αυτό γιατί θα πρέπει να πάμε μέσα στις ρυθμίσεις του Cinema 4D να έρθουμε εδώ μέσα, μισό λεπτό, έχει ανοίξει την άλλη μου οθόνη, και να φορτώσουμε το Global Illumination. Να πατήσουμε Render. Ας θα πατήσω όχι το κανονικό Render, αλλά το Render της ε, σκηνής μου. Και βλέπετε τώρα πώς αργεί λίγο το render και βλέπετε πώς παίρνει την υφή που θέλουμε πολύ ωραία. Χωρίς να φαίνεται ουσιαστικά το material πάνω στη σκηνή μου. Θα βάλουμε και το ambient occlusion. Ωραία. Και τώρα θα έρθουμε, θα το κόψουμε αυτό. Μα χρειάζεται όλα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Και θα δούμε λίγο πώ είναι η σκηνή μου. Βλέπετε ότι έχουμε ένα δρόμο τεράστιο εδώ. Δεν μα απασχολεί πώ αποτυπώνει το δρόμο. Μα απασχολεί ότι παίρνει πλέον το material, το χρώμα ουσιαστικά του δρόμου. Του σκηνικού που φορτώσαμε μέσα στο sky. Έτσι, πατάμε ένα render πάλι. Να δούμε πώ θα αποδοθεί το συγκεκριμένο. Και φυσικά θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Αλλά βλέπετε πόσο ωραίο γίνεται. Κοιτάξτε πόσο δυναμικό έχει γίνει εδώ πέρα. Βλέπετε σκιέ, βλέπετε πολύ ωραία πράγματα. Φυσικά μου βλέπετε και το πάτωμα. Βλέπετε και το δρόμο πίσω. Και είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Οπότε θα πάμε στο Sky. Θέλουμε να υπάρξει η σκηνή, αλλά δεν θέλουμε να φαίνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Θα πάμε στο Sky. Δεξί κλικ. Θα επιλέξουμε από εδώ το σύνδεμα 4D Tags. Και συνέχεια βεβαίω μόλι ανοίξει το συγκεκριμένο. Ποιο δεν ανοίγει αυτή τη στιγμή. Ωραία. Θα του ξαναπροσπαθήσουμε. σω λίγο μεγαλύτερο χώρο εδώ. Να το. Πάμε στο Compositing και θα επιλέξουμε από εδώ να μην φαίνεται από την κάμερα. Τέλεια. Θα μπορούσα να κάνω το ίδιο και για το Floor. Να δούμε λίγο αν θα μου το επιτρέψει. Οπότε πηγαίνουμε και εδώ. Τέλεια. Βεβαίως δεν φαίνεται εδώ να το επιτρέπει, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν μου πολύ απασχολεί βασικά το Floor, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Αν και εφόσον φαίνεται ή όχι. Βλέπετε ότι εξαφανίζεται και εκείνο πάρα πολύ ωραία. Φυσικά κρατάμε όλες τις ιδιότητες, χρώματα κτλ. Αλλά δεν φαίνονται τα άχρηστα πράγματα. Τέλεια! Οπότε έχουμε πετύχει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Τώρα, αν θέλαμε, θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο αέρα εδώ, δηλαδή να επιλέξουμε ίσω ένα, έναν effector, α το πούμε, το οποίο θα μπορούσε να μα δώσει λίγο μεγαλύτερη α, απόδοση. Έτσι, ή καλύτερα να πάμε στα dynamics, να δούμε εδώ μέσα τα particles. Εδώ ακριβώ, wind, να επιλέξουμε το wind εδώ και βάζοντα λίγο αέρα. Θα μπορέσουμε να εξωθήσουμε τα πράγματα λίγο πιο μακριά. Θα πάω λοιπόν το wind speed α πούμε στο 50. Βεβαίω δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε αέρα, αλλά λέμε τώρα για να το δούμε στα κάτσει. Πάντα είναι ωραίο να δοκιμάζουμε πράγματα. Βλέπετε τώρα λοιπόν πώ νομίζω υπήρξε μεγαλύτερη εξώθηση. Βλέπετε θράψματα παντού και είναι αυτό που πραγματικά ψάχνω έτσι. Νομίζω έγινε καλύτερο. Βασικά για να το δω λίγο χωρί αυτό, να δω αν υπάρχει διαφορά καταρχά Νομίζω ήταν λίγο πιο έντονο το σκάσιμα, να το δούμε. Μπορεί και όχι. Πάμε να βάλουμε λίγο παραπάνω turbulence. Ίσως 100. Ωραία. Στο full δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ωραία και βλέπετε τώρα πώς ακριβώς φεύγουν τα θράψματα από την πλευρά στην οποία φυσάει ο έλικας. Οπότε θα γυρίσω εγώ τον έλικα να τον ξαπλώσω προς τα κάτω. Πηγαίνουμε λοιπόν 90 μοίρες. Προς τα κάτω θα το φέρω να κάτσει ίσως κάτω ακριβώς από το από τη θράψη που θα γίνει στην αρχή, να δούμε τι θα γίνει. Βλέπετε, <laughs> τα πράγματα πηγαίνουν αλλού και αλλού και πραγματικά νομίζω το έχουμε βρει τώρα. Είναι αυτό που θέλουμε. Θα μπορούσα να βάλω λοιπόν τον αέρα, θα μπορούσα και όχι. Δεν με απασχολεί. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι έχω εξαιρετικά πλέον θράψματα χωρί να πληρώσω. Και φυσικά μπορώ να τα κάνω όσο μεγάλα εγώ θέλω. Και βεβαίω να συνεχίζω αν θέλω να τα προχωράω, να τα κάνω διαφορετικά κτλ. Νομίζω μου κάνουν όπω είναι αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και άλλα material βεβαίω. Ίσως να βάλω και ένα material το οποίο α, μέσα από το broadcast πάμε λοιπόν στα resources πάμε στο natural να πάρουμε ίσως ε, μία μία πέτρα καλύτερα από εδώ. Πάμε να επιλέξουμε ίσως το sandstone. Βλέπετε λίγο πιο κόκκινη. Θα τη ρίξω πάνω αντί του θράψματα, εδώ ακριβώς. Θα ασβήσω την προηγούμενη. Ωραία. Θα πατήσουμε το render Ωραία, βασικά όχι ιδιαίτερε διαφορέ γιατί ουσιαστικά παίρνει ούτω ή άλλω την υφή του Sky. Τώρα και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Θα μπορούσα να γυρίσω την προβολή, θα μπορούσα να βάλω και μια κάμερα, αλλά δεν θέλω να σα το κάνω τόσο πολύπλοκο. σω να βάλω λίγο τα σκάκια να τα περιστρέψω μπροστά μα, να δούμε λίγο. Βέβαια, δεν αλλάζει κάτι. Α, οπότε θα γυρίσω την κάμερα. Θέλω να βρω ίσω μια καλύτερη προβολή των σκαγιών, των θραυσμάτων δηλαδή, η οποία να, να ταιριάζει στο μου, Εδώ ίσω καλύτερα βλέπετε. Πόσο ωραία. Θέλω να έχω και μπροστινά, λίγο πιο μεγάλα και λίγο πιο μικρά. Βλέπετε πόσο ωραίο. Θα μπορούσα να βάλω και βάθο πεδίου. Δεν χρειάζεται όμω να το κάνουμε τώρα. Και θα πατήσω εδώ ακριβώ τώρα. Είμαι έτοιμο να κάνω το render μου. Να πούμε ότι για όποιον θέλει να μάθει το Cinema 4D και αν θέλετε, αν γουστάρετε να κάνετε 3D πράγματα, μάθετε το τώρα γιατί είναι εξαιρετικό το πρόγραμμα. Αν θέλετε όμω να το μάθετε σωστά, teachme.gr υπάρχει βασική εκμάθηση εκεί για όποιον ενδιαφέρεται. Πήγαμε εδώ μέσα λοιπόν και θα ορίσουμε στο, στο output, βασικά ένα πολύ μεγάλο μέγεθος, να έχουμε μια εικόνα για την οποία δεν θα φοβόμαστε να μην πιξελιάσει. Πάμε λοιπόν να γράψουμε 8000 πίξελ. Πλάτο και ύψο, βλέπετε. Τεράστιο μέγεθο δηλαδή με λίγα λόγια. Πάμε στο save να το, να το αποθηκεύσουμε μέσα στο master class 3. Θα το ονομάσω uh, debris ή καλύτερα θράψματα. Μα τέλειωνε, παιδιά. Οπότε θράψματα. Κλικ στο save. Και τώρα θέλω στο format να το γυρίσω αυτό σε PNG. Δεν χρειάζεται να είναι Photoshop κτλ. Αλλά θέλω να είναι αλφα, δηλαδή να μου κάνει να μην μου έχει το μαύρο φώτο. Να είναι έτοιμο, καθαρό, διάφανο για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω εγώ στη συνέχεια. Πάρα πολύ όμορφα. Οπότε είμαστε κομπλέ και όμορφοι. Θα μπορούσα να το κάνω ίσως το output λίγο πιο wide, δηλαδή να πάμε το width ίσως το 12.000. Βλέπετε τεράστια εικόνα πλέον, 120, το παρακάνουμε. Τέλεια, βλέπετε πώς αλλάζει και η προβολή φυσικά εδώ πίσω. Είμαστε έτοιμοι τώρα και θα προχωρήσουμε. Ήδη βλέπετε έχουν βάλει το Global Illumination και το Ambient Occlusion. Το κλείνουμε και βλέπετε ακριβώς αυτό το κομμάτι που υπάρχει σε αυτό το φωτεινό πλαίσιο του, της οθόνη μου, βλέπετε εδώ ακριβώς, αυτό θα γίνει το render, έτσι, αυτό θα εξάγει το σύστημα μου. Οπότε φροντίζω να έχω πάρει μια σωστή γωνία η οποία θα μου ταιριάζει στην επεξεργασμένη μου εικόνα ή στην εικόνα προς επεξεργασία και απλά πατάμε στη συνέχεια το render, αυτό εδώ πέρα μου στη μέση, έτσι. Ανοίγει φυσικά το παράθυρο από την άλλη μου οθόνη. Και μετά από λίγο, θα έχω την εικόνα μου ολοκληρωμένη και φυσικά θα μπορώ να την εισάγω στη συνέχεια με πολύ μεγάλη ευκολία μέσα στο πρόγραμμά μου, στα φόρτωμα με λίγα λόγια. Θέλω να δω αν αυτό το έντονο σημείο εδώ, δηλαδή αν αυτό το. Ε, τα θράψματα θα πάρουν χρώμα. Ελπίζω δηλαδή γιατί στο render φαινόταν πιο έντονα. Αν δεν πάρουν, απλά θα, τα, θα δοκιμάσω τα ματήριά μου και πάλι. Νομίζω όμως θα πάρουν ε, γιατί περνάνε πολλαπλά στάδια για να μπορέσει να βγει η εικόνα στο render. Οπότε περιμένω λίγο ακόμα να δούμε τι θα πάρουμε και μετά γυρίζω προσωρινά λίγο. Βλέπετε ακριβώ πώ βγαίνει και νομίζω θα είμαστε μια χαρά. Ακριβώ. Θα γυρίσουμε στη συνέχεια στο Photoshop και θα εισάγουμε αυτή την εικόνα για να μπορέσουμε να την τοποθετήσουμε. Θα μπορούσα φυσικά να κάνω πολλαπλέ εξαγωγέ από άλλα θράψματα στη συνέχεια. Και βέβαια όλα αυτά δωρεάν, έτσι. Μόνο το πρόγραμμα πληρώνουμε φυσικά, το Cinema 4D, και μετά μπορούμε να εξάγουμε πράγματα και για το όχι να πουλάμε και θράψματα σε stock site. Κοιτάξτε, σε τεράστιο μέγεθο, έτσι. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να κάνουμε άλλη μία εξαγωγή άλλου θράψματο, άλλο κομμάτι δηλαδή, στο σκηνικό μα. Ουσιαστικά αυτά θα δέσουμε μεταξύ του μετά. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο πόσο ωραίο μπορεί να γίνει. Να φέρω βασικά τα πράγματα από πάνω, για να δούμε λίγο εδώ. εδώ να πάρουμε κάτι πιο δυναμικό και λίγο πιο μακρινό. Εδώ, ίσω. Πάμε τώρα, βεβαίω, να αλλάξουμε το save σε άλλο όνομα για να μην κάνουμε override. Τέλεια. Και πάλι ένα render. Και μετά είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο Photoshop όπου θα μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με πολύ μεγάλη ευκολία φυσικά αυτά τα θράψματα, τα οποία δεν έχουν φόντο, δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία αφαίρεση φόντου, είναι διάφανα, γι' αυτό είναι τέλειο να δουλεύουμε σε τέτοια προγράμματα, γιατί ουσιαστικά τρέχει καλύτερα δουλειά μας και φυσικά έχουμε καλύτερη απόδοση. Οπότε θα τα αποτυπώσουμε με 2-3 κινήσει. Θα βάλουμε ίσω ένα θόλωμα πάνω, ένα motion blur και ίσω μια καλύτερη τονικότητα, μια διόρθωση λοιπόν στην τονικότητα, ίσω και στο χρώμα. Και μετά θα είμαστε κομπλέ και όμορφοι. Οπότε περιμένω λίγο ακόμα και σε λίγο θα είμαστε βεβαίω μια χαρά για να πάμε στο Photoshop. Απλά να σα πω μέχρι να τελειώσει όλο αυτό ότι το Flash Masterclass πραγματικά θα σας δώσει όλα τα εφόδια από τη θεωρία τη φωτογραφία, τη 3D απεικόνηση και φυσικά την επεξεργασία. Μην χάσετε και γενικότερα μην χάνετε τέτοια ολοκληρωμένα σεμινάρια σε τόσο χαμηλή τιμή. Όπως ήδη έχετε δει, τα προηγούμενα masterclasses πολλούνται φυσικά στο ίσο, e αλλά βεβαίως με πολύ υψηλότερη τιμή, οπότε η τιμή είναι συμβολική, 29,99 για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε ένα εξαιρετικό σεμινάριο, το οποίο μόνο θα σας δώσει και δεν θα σας πάρει, πιστέψτε με. Θα σας δώσει εξαιρετικά εφόδια και βεβαίως μετά θα μπορέσετε να κατεβάσετε και το σεμινάριο στον υπολογιστή σας. Γυρίζω στο Photoshop, πάρα πολύ όμορφα, θα κλείσω φυσικά το προηγούμενο θράψο που έχω φτιάξει. Και θα πάμε βεβαίω τώρα στην εικόνα μας. Θα πάω λίγο μέσα εδώ ακριβώς. Έχω ήδη το φάκελό μου ανοιχτό. Και έχουμε θράψματα 2 και θράψματα 0 -0 43, Για κάποιο λόγο βάζει και ένα δικό το αρχικό. Δεν πειράζει όμως, μια χαρά είμαστε. Θα ρίξουμε το πρώτο, ας το πούμε. Και βεβαίω αυτό βλέπετε πώς έχει μπει μέσα. Σούπερ. Θα μπορούσα φυσικά τώρα εγώ να παίξω μαζί του. Δεν υπάρχει κανένα νόμος όπω λέει ότι φίλε μην παραμορφώνεις τα θράψματα. Οπότε προχωράμε και θα το κάνω εγώ πιο παραμορφωμένο, πιο μεγάλο ενδεχομένω. Ουσιαστικά πρόκειται για τεράστιο αρχείο, πιο μεγάλο από την εικόνα. Οπότε μπορώ να κάνω ό,τι θέλω εγώ εδώ μέσα τώρα. Είσαι λίγο πιο τραβηγμένο, βλέπετε. Και ουσιαστικά θέλω να πέφτει από εδώ, όπω οδηγάει η κοπέλα, να πέφτει από εδώ και να υπάρχει μια, έτσι, μια, ένα δέσιμο μεταξύ δρόμου, αυτοκινήτου και θραυσμάτων για να μπορέσει να γίνει ακόμα καλύτερο και πιο επιτυχημένα το photo manipulation. Πατάω φυσικά το Enter για την επιβεβαίωση και μετά θα πάμε, βλέπετε, Smart Object φυσικά. Πηγαίνουμε στο Filter, πηγαίνουμε στο Blur, θα πάμε στο Motion Blur. Να βάλουμε, κοιτάξτε λίγο τι θα πετύχουμε τώρα. Βεβαίω, πολύ ψηλότερο Motion Blur θέλουμε αυτή τη στιγμή, βλέπετε. Ουσιαστικά θέλω να πετύχω, α, να δώσω την αίσθηση τη ταχύτητα. Οπότε θα μπορούσε να πάει και πολύ πιο έντονο χωρίς να είναι τόσο πολύ α, έντονο και διακριτό το αποτέλεσμα των θραυσμάτων. Έτσι, γύρω στο 200 θα έλεγα, θα είμαστε μια χαρά. Ωραία. Και θα πάμε στη συνέχεια. ίσως να βάλω και ένα drop shadow. Μια λοιπόν σκιούλα. Πηγαίνουμε στο drop shadow. Ωραία. Βεβαίω, πολύ πιο μαλακό και ίσω λίγο πιο χαμηλό. Απλά να φαίνεται στο σασί του αυτοκίνητου ίσα ίσα. Όχι πάρα πολύ δυνατό. Πάμε λοιπόν γύρω στο 10. Οκ, okay. και βλέπετε πως γίνεται, έπειτα θα πάμε να βάλουμε εδώ μέσα ίσως ένα curves φυσικά θα το κάνουμε clipped μέσα εδώ να παίζει και θα πάμε να το εντείνουμε, βλέπετε ή να το φωτίσουμε, νομίζω λίγο πιο φωτεινό θα είναι πιο ωραίο, βλέπετε πόσο ωραία, πάμε στη συνέχεια να βάλουμε και ένα, και ένα levels γιατί όχι, και αυτό clipped βεβαίως να επηρεάζει δηλαδή μόνο τα θράψματα, τέλεια. Και θα πάμε στη συνέχεια να βάλουμε ίσως και ένα photo filter, και αυτό βεβαίως clipped το οποίο θα μπορούσε να είναι μόνο χρώμα, να γίνει λίγο πιο έντονο. Βλέπετε να δέσει καλύτερα με το περιβάλλον. Κοιτάξτε πόσο ωραίο γίνεται τώρα, πόσο πιο πολύ δένει. Και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Από εκεί και πέρα. Θα πάμε τώρα, θα τα βάλω αυτά σε ένα φακελάκι. Ctrl G, κομματί G στο Macintosh, θα το ονομάσουμε θράψματα. Ωραία. Και θα πάμε να βάλουμε το δεύτερο κομμάτι, Ωραία. Θα μπει εδώ μέσα και αυτό. Σούπερ. Ίσως λίγο πιο μεγάλο αυτό. Έτσι. Να είναι έτσι ως λεπτομέρεια κάπως. Βλέπετε να πετύχουμε ένα διπλό κομμάτι. Πάρα πολύ ωραία βεβαίως μόλις το πάρει. Θα βάλουμε το ίδιο ακριβώς motion blur. Ωραία. Και βεβαίως να πάμε να πάρουμε τώρα ακριβώς τα ίδια με πριν. Αυτά λοιπόν τα τρία. Οπότε με το alt κρατημένο θα κάνω αντίγραφα, θα το ρίξω εδώ κάτω και φυσικά θα τα κάνω clip το όλα αυτά για να δέσουν σωστά. Οπότε, τα βάλαμε και αυτά. Οπότε, θα πάμε να βάλουμε και αυτό να το ονομάσουμε θράψματα 2. Θα φέρουμε πάνω. Και τώρα, βασικά θα τα κρύψω όλα αυτά σε ένα κρουπάκι μόνο του. Ωραία. Θα μπορούσα βασικά να τα σβήσω και όλα τελείω. Για τώρα τουλάχιστον. Ωραία. Και έχουμε θράψματα τα πρώτα μα. Ωραία. Και έχουμε τα δύο. Για κάποιο λόγο τώρα αυτά τα levels εδώ δεν λειτουργήσαν όπω ακριβώ θα τα ήθελα. Κανένα πρόβλημα όμω, μπορούμε να το ξανακάνουμε από την αρχή. Οπότε βλέπετε είναι μια χαρά και έτσι βασικά. Αλλά δεν πειράζει, α βάλουμε ένα κέρδο τουλάχιστον. Clipped. Ωραία. Λίγο πιο φωτεινό ίσω. Ωραία. Όχι το ίδιο ίσω μοτίβο. Θα μπορούσα να βάλω και ένα και πάλι το ίδιο ακριβώ πράγμα. Πάμε λοιπόν στα levels. Και μετά θα πάμε να βάλουμε και ένα φίλτρο. Ωραία κλείπτει αυτό. Ωραία και βλέπετε πως έγινε. Θα πάω ίσως να πάω στα θράψματα εδώ. Control Tab για να κάνουμε μία ίσω ίσως μεγαλύτερη παραμόρφωση. Βλέπετε ότι πως έχει απαραγωποιηθεί τώρα το Motion Blur. Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Θέλω ίσως κάποια λεπτομέρεια μόνο εδώ πάνω. Θέλω λίγο πιο μεγάλο κομμάτι να υπάρχουν. Φυσικά τώρα θα αποτυπωθεί και πάλι το εφέ. Μετά από λιγάκι. Πάρα πολύ ωραία και θα μπορούσα να βάλω και ένα drop shadow και εδώ. Οπότε πηγαίνουμε να βάλουμε ένα drop shadow. Super. Και βλέπετε τώρα πώς ντύνεται η σκηνή. Θα μπορούσα βέβαια να μετατοπίσω τώρα και να βρω μια καλύτερη γωνία του συγκεκριμένου, αν θέλουμε, βλέπετε. Είμαστε ελεύθεροι να το κάνουμε. έχοντα ένα τόσο πολύ μεγάλο αρχείο δεν μας πειράζει τίποτα, βλέπετε. Τέλεια. Θα μπορούσα φυσικά να παίξω και πάλι με τα curves, είναι ζωντάνο το αρχείο. Και βλέπετε πώ σιγά σιγά δένει και πώ σιγά σιγά αρχίζουμε και παίρνουμε αυτό που θέλουμε. Βλέπετε. Οπότε τώρα η σκηνή μα σε σχέση με πριν μοιάζει πολύ πιο δεμένη. Βλέπετε ένα και ένα δύο. Και βεβαίω όταν πάω και βάλω και τα χρωματικά του κομμάτια κτλ. Το ντύσω σωστά όπω πρέπει. Τα πράγματα θα ξεφύγουν τελείω από τη φωτογράφηση του στούντιο. Οπότε βεβαίω μια λήψη η οποία. Είχε τραβηχθεί εδώ ακριβώς, να τη δούμε λίγο, να κόψουμε λίγο τη μάσκα. Εδώ ακριβώ. Ήταν αυτή η λήψη. Στη συνέχεια βεβαίω πήρε τα χρώματα που θέλαμε και μπουπ. Αρχίζει και δεν είναι σωστά και πλέον τα πράγματα γίνονται ακριβώ όπω εμεί τα θέλουμε. Είδαμε λοιπόν πόσο εύκολα με τη χρήση του Cinema 4D μπορούμε να δημιουργήσουμε θράψματα και φυσικά με το plugin Thrafsy, το οποίο μα επιτρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά με πολύ μεγάλη ευκολία. Οπότε, μπείτε μέσα στο Cinema 4D, δημιουργήστε εξαιρετικά θραύσματα και μετά είτε τα πουλάτε σε κάποιο stock site είτε τα βάζετε στα δικά σας project χωρίς να χάνετε χρόνο ψάχνοντας θραύσματα τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθούν. Για ακόμη μια φορά να σας ενημερώσω ότι το Flash Masterclass έρχεται κοντά σας και φυσικά έχουν μείνει πολύ πολύ λίγες μέρες για να μπορέσετε να λάβετε και εσείς μέρος και να καταφέρετε να μάθετε μια εξαιρετική ειδικότητα, φυσικά την ειδικότητα του φωτισμού Rembrandt, την οποία θα μάθουμε με τα Flash και Studio Flash μας. Βλέπετε πόσο ωραία πράγματα και φυσικά αυτό είναι μόνο η αρχή. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, αν σας άρεσε το βίντεο παρακαλώ πολύ πατήστε like και φυσικά μην ξεχνάτε να πατήσετε subscribe για να μας βλέπετε καθημερινά κοντά σας. Για χαρά, θα τα πούμε φυσικά εμείς σύντομα.